και να πω ότι κανονικά αυτά που είπε η Άννα Χατζησοφιά έπρεπε μετά τη λήξη του λόγου της να φύγουμε, να πούμε υπέροχα, η νη κυβέρνηση συνεχίζει αυτό που ως αντιπολίτευση είχε δηλώσει, είχε πολεμήσει και άρα τα βασικά μας προβλήματα, αν όχι λυμένα, τουλάχιστον είναι στο τραπέζι και να εξελίξει. Ξέρουμε όμως όλοι, και εγώ σε πρόσωπος παραγωγικός των σκηνοθετών, ότι τα προβλήματα είναι εδώ, είναι εδώ. Και αυτός ο περίφημος νόμος του 2010, που τόσο μας ταλαιπώρησε και τόσο ανελαστικός και αντιπαραγωγικός και θα πρόσθετα και αντισυνδικαλιστικός με την έννοια της λειτουργίας των φορέων και του ρόλου τους μέσα στους οργανισμούς, εξακολουθεί να μην μπορεί να καταργηθεί ή να μεταλλαχθεί, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, και θυμάμαι ο κ. Κουράκης, δεν ήταν ο λάθος, ήταν και ο εισηγητής, πολέμησε μαζί με όλους τους φορείς του χώρου για την κατάργησή του. Εμείς περιμέναμε αυτά τα χρόνια, πέρα από την εξέλιξη και τη βελτίωση των οργανισμών, του φεστιβάλ, των επιμέλους φεστιβάλ, του κέντρου κλπ, να συμπλέψουμε και να συνεργαστούμε στην αλλαγή και στη μετεξέλιξη ή στην αλλαγή και στη μετεξέλιξη αυτού του νόμου σε μια σύγχρονη και παραγωγική διαδικασία. Δεν το έχουμε δει ακόμα και πιστεύω ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα και σε συνεργασίες των επαγγελματιών του χώρου και των φορέων και με οργανισμούς όπως είναι είτε το κέντρο είτε το φεστιβάλ. Γιατί να πούμε κάτι άλλο, ο Σπύρου, ο Βαφέας, ο Κοσμόπουλος, ο Χολέβας, ο Ανδρεαδάκης, η Σοφιά, εγώ, ακόμα και η κυρία Υπουργός, ο Σκονιόρδου, και όχι ως Υπουργός Πολιτισμού, είμαστε όλοι απίστευτα φίλοι και γνώστες αγωνίας της σκηνής. Όταν αρχίζουν όμως τα πράγματα και πρέπει να γίνουν πρακτικά υπέρ του ελληνικού κινηματογράφου, κάτι συμβαίνει και δεν μπορούμε, καθυστερούμε ή πηγαίνουμε στο εγγύς μέλλον ή στο απότερο της λύσης και της συζήτησης. Όπως είπε ο κ. Κρέτσος, εδώ υπάρχουν πάντα κάποιες 20-30 10 σελίδες, ας τις αφήσουμε στην άκρη. Ξέρει πολύ καλά ο κ. Ανδρεαδάκης, ο Ρέστης, όπως με επικοτώνεις, κατά τα άλλα, ότι ζητάμε και θέλουμε οι Έλληνες κινηματογραφιστές. Θέλουμε ένα φεστιβάλ που, όπως και ο περίφημος νόμος του 2010, θίγει να είναι και φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου. Είναι υπέροχο, κατά τα άλλα, το πανόραμά του, είναι δημιουργικό, αλλά δεν είναι, παραδείγματος χάρη, φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου. Δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί κάτι που λείπει αυτή τη στιγμή, ενώ ξέρει πάρα πολύ καλά η κυρία Κονιόρδου ότι υπάρχει σε όλους τους άλλους πολιτιστικούς θεσμούς τα κρατικά βραβεία. Το κινηματογράφο δεν τα έχουμε. Θα μπορούσε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης να τα διαχειριστεί, να είναι ένα από τα σημεία προβολής, παρουσίασης, οργάνωσης του ελληνικού προϊόντος. Υπάρχουν μερικά βραβεία, τα ξέρω πολύ καλά, είμαι γνώστης, αλλά δεν υποκαθιστούν τη σοβαρότητα και τη σημασία και το διάλογο του χώρου και των φορέων του με το προϊόν. Και μια και λέω τη λέξη προϊόν, θα πρόσθετα κάτι άλλο που μέχρι στιγμής δεν το έχουμε πει, αλλά νομίζω ότι είναι κοινή αγωνία, την προέκταση από την παραγωγή στη διανομή και στην αίθουσα. Δηλαδή κάτι το οποίο μας ταλανίζει χρόνια και συμφωνεί όλο το τραπέζι, γιατί βλέπω την κυρία Κονιόρδη και τον κύριο Κρέτση μέχρι και εμάς να κουνάμε το κεφάλι όλοι, ότι παράγουμε θαυμάσια προϊόντα, οι Έλληνες καλλιτέχνες, τεχνικοί, ερμηνευτές, όπου όλος ο χώρος έχει ψηλό επίπεδο ευφυΐας και γνώσης και παραγωγικότητας, αλλά από εκεί και πέρα τα χέρια μας συνδεμένα. Είμαστε έρμεα μιας απροσδιόριστης διανομής, μιας απροσδιόριστης σχέσης με την αίθουσα. Όλοι έχουμε υποστεί αυτή την ταλαιπωρία και θα την
υφιστάμεθα και στο μέλλον όσο δεν βρίσκονται λύσεις και όσο παρά την αγωνία του και τον ρόλο του δεν μπορεί να έχει ένα σημαντικό ρόλο επ' αυτού και λόγο μάλλον και το κέντρο κινηματογράφου. Χάσαμε ίσως στο παρελθόν ευκαιρίες, υπήρξα και εγώ σε τέτοια πόστα, να αποκτήσουμε αίθουσες δικές μας για το ελάχιστο της προβολής του ελληνικού κινηματογράφου. Ναι, χάσαμε αυτή την ευκαιρία, όμως η κάθε ευκαιρία που χάνεται δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επαναπροσδιοριστεί. Το θέτω στα υπόψη του Υπουργείου το τεράστιο πρόβλημα της διανομής της ελληνικής ταινίας, που εμέσως υπόθηκε και από την εκπρόσωπο της ταινιοθήκης. Δηλαδή και η ταινιοθήκη, πέρα από τον αρχιακό της ρόλο, με την εκκλητική αίθουσα, έχει μία συνευθύνη, συναγωνία μάλλον, για την προβολή και του σύγχρονου ελληνικού προϊόντος. Αδυνατή από ένα σημείο και ύστερα, διότι πρέπει να επιβιώσει. Είναι λοιπόν κάτι που σίγουρα πρέπει να το δούμε. Θα έλεγα επίσης ότι μετά από αυτά τα πολύ πρακτικά και ουσιαστικά που είπε ο κύριος Κοσμόπουλος, χρειάζεται στο χώρο, συγγνώμη που θα το πω λίγο λαϊκά, αλλά πρέπει να έχουμε την ασφάλεια ότι το κέντρο κινηματογράφου υπάρχει. Υπάρχει και λειτουργεί. Διότι, επειδή όλοι ζούμε σε έναν χώρο που πάρα πολλά ανταλλάσσονται, συζητιούνται, οι αγωνίες είναι κοινές, κάθε τόσο αναρωτιόμαστε, θα υπάρχει αύριο για το κέντρο ή θα υποκατασταθεί, παράδειγμα το λέω κύριο Πρέφιο, από κάποιο ΕΚΟΜΕ ή κάποιο αντίστοιχο φορέα, ο οποίος πιθανότατα θα του μειώσει τη δυναμική, θα του μειώσει αυτό το οικονομικό ποσοστό, όπως πολύ σωστά μας κατέθεσε ο κύριος Κοσμόπουλος, είναι αναγκαίο, κατελάχιστο για αυτή την αγωνιώδη ελληνική ετήσια παραγωγή. Και θα έλεγα πάλι ότι κάτι που αισθάνομαι ότι από το σημερινό μας παραγωγικό λόγο λείπει, όχι από την αίθουσα, στην αίθουσα υπάρχουν, είναι ο ρόλος και ο λόγος των φορέων, των αιρετών. Δηλαδή μετά τον νόμο του 2010 εξαφανίστηκαν κυριολεκτικά από τους οργανισμούς, από τις θέσεις, διελήφθη το Συμβούλιο Κινηματογραφίας, οι εκπρόσωποι των φορέων. Και οι φορείς, ξέρετε, οι αιρετοί, οι φορείς, κουβαλούν την αγωνία. Σκηνοθέτες, παραγωγοί, ηθοποιοί, τεχνικοί, σεναριογράφοι, μουσικοί. Όλοι αυτοί είναι οι φορείς που παράγουν το προϊόν. Είναι σημαντικό να συλλειτουργούν, να συνομιλούν ως εκπρόσωποι των οργανισμών τους, των σωματείων τους. Διότι ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ, παύλα η σύγχρονη κυβέρνηση, ξέρει πάρα πολύ καλά τη δύναμη και την αξία του λόγου, δεν τον έλεγα του συνδικαλιστή, θα έλεγα του εκπροσώπου ενός σωματείου. Τι αγωνία και τι εσωτερική γνώση κουβαλάει και προσθέτει σε αυτό που λέμε σύγχρονη δραστηριότητα. Θα πρόσθετα επίσης ότι κάτι που αισθάνομαι ότι από την σύγχρονη πολιτική ίσως δεν είναι οργανωμένο, δεν χρησιμοποιώ το ρήμα λύπη, γιατί επιμέρους υπάρχουν έντονες δραστηριότητες, είναι ένας μηχανισμός ή ένα σχέδιο κοινής, ας το πούμε, λειτουργίας, κοινής στρατηγικής σε όλα τα φεστιβάλ. Υπάρχει στρατηγική για το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, υπάρχει στρατηγική για το θαυμάσιο Φεστιβάλ της Ολυμπίας, υπάρχει, όπως είπε η κυρία Κονιόρδου, επιμέρους επιδότηση ή στρατηγική για τη Δράμα από εδώ από εκεί. Αλλά είναι σημαντικό ο ελληνικός κινηματογράφος να έχει ένα πλάνο αντιμετώπισης, διαχείρισης, προβολής των φεστιβάλ του. Γιατί? Γιατί τα φεστιβάλ είναι βιτρίνα της δημιουργίας μας. Η δημιουργία δεν είναι, επειδή τυχαίνει λόγω ηλικίας, να παράγουμε ταινίες μεγάλου μήκους. Μόνο οι ταινίες μεγάλου μήκους και εμείς είναι τα ντοκιμαντέρ, είναι το. Οι ταινίες μικρού μήκους είναι η κάθε οπτικοακουστική δημιουργία. Δεν ξέρω ειλικρινά αν αξίζει αυτή τη στιγμή να γκρινιάξει, ας το πούμε, κανείς για κάτι άλλο. Εξάλλου, σήμερα εδώ δεν έχουμε μάθει για να γκρινιάξουμε, όσο περισσότερο για να καταθέσουμε απόψεις, να καταθέσουμε θέσεις που θα βοηθήσουν τον ελληνικό κινηματογράφο. Αισθάνομαι ότι το πάλε ποτέ Συμβούλιο Κινηματογραφίας, νομοδοτικό, ένα εθνικό στην πραγματικότητα συμβούλιο, είχε ένα δυναμικό ρόλο
να εισηγείται τόσο στη διεύθυνση του κινηματογράφου του Υπουργείου, όσο και έμεσα βέβαια και στον ή στην εκάστοτε Υπουργό, τα σημαντικά θέματα που μέσα από την διαρκή ετήσια δραστηριότητα αναδύονται, δεν θα έλεγα αναδύοντουσαν, αναδύονται υπέρ του ελληνικού κινηματογράφου. Νομίζω ότι ο λόγος όλων των συναδέλφων είναι πολύ παραγωγικός και πολύ σύνθετος, ώστε μέσα σε αυτή την ημερίδα να βγουν συμπεράσματα που θα βοηθήσουν και εμάς σαν δημιουργούς, αλλά πάνω απ' όλα την προβολή και το διάλογο της δημιουργίας μας με αυτό το κοινό, που όπως σε αργότερα στην ημερίδα θα αναφερθεί, είναι πολύ σημαντική η παιδεία του, γιατί μέσα από αυτή την παιδεία δεν θα βγουν μόνο οι αυριανοί θεατές μας, αλλά κυρίως, και αυτό με ενδιαφέρει εμένα, οι αυριανοί δημιουργοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.